Έχουμε την τιμή και τη χαρά εδώ στο σπίτι της Κύπρου να έχουμε κοντά μας την κυρία Μαρία Παναγίδου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μορφωτική σύμβουλο και διευθύντρια του σπιτιού της Κύπρου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δεχτήκατε και μας φιλοξενήσατε εδώ σαν άδειξέ το και ευχόμαστε και εμείς να είμαστε αντάξει της φιλοξενίας. Εμείς σας ευχαριστούμε που μας επιλέξατε για να μιλήσουμε για το σπίτι της Κύπρου αλλά και να φιλοξενήσετε και άλλους ανθρώπους του πολιτισμού. Να πούμε λοιπόν για το σπίτι της Κύπρου, ότι κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας φέτος, έχει τα γενέθλιά του. Εγκαινιάστηκε στις 5 Ιουνίου του 1987. Εγώ είχα την τιμή να είμαι παρούσα και σε εκείνη την περίοδο της δημιουργίας του. Οπότε τώρα για μένα είναι πολύ συγκινητικό ότι ξαναβρίσκομαι εδώ και θα είμαι μαζί στη γιορτή μας αυτή που λέμε να κάνουμε, μια σεμνή τελετή, εκδήλωση την Τρίτη το βράδυ. Όπου θα είναι παρόντες καλά βεβαίως ο πρέσβης μας, ο κύριος Κυριάκος Κενεβέζος, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, ο κύριος Κώστας Καδής και η Γενική μας Διευθύντρια, η κυρία Έγκλη Παντελάκη και πολλοί φίλοι του σπιτιού της Κύπρου. Το σπίτι της Κύπρου είναι ένας φορέας που νομίζω ότι διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο και διαδραματίζει στα πολιτιστικά δρόμενα της Αθήνας και είναι ένα σπίτι το οποίο θέλουμε να είναι σπίτι όλων. Δηλαδή δεν είναι ανοιχτό μόνο στους Κύπριους της Αθήνας ή της περιφέρειας, αλλά είναι ανοιχτό στην Ελλάδα, στον πνευματικό κόσμο, τον κόσμο της τέχνης, της μουσικής και του θεάτρου. Και είμαστε ευτυχείς που έφτασε να κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και ελπίζουμε ότι θα είναι και πολλά άλλα ακόμα στο μέλλον. Στις 16 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια για την έκθεση «Έρος, θάνατος, aggressor, victim». Τι σημαίνει ο τίτλος αυτής της έκθεσης? «Έρος, θάνατος» είναι ένα ερώτημα. Τι, αν ο έρωτας μπορεί να γίνει και να είναι το αντίδοτο του θανάτου. Δηλαδή ερευνά τον έρωτα και το θάνατο μέσα από τα ένστικτα του ανθρώπου. Επιμελητής της έκθεσης είναι ο Σταύρος Καβαλάρης, ιστορικός τέχνης με σπουδές στην Αμερική. Και γίνεται δυνατή αυτή η έκθεση χάρη στην ευγενική χορηγία του Οργανισμού Νέων, ο οποίος είναι ένας καινούριος σχετικά θεσμός, πάρα πολύ δραστήριος και δημιουργικός στον χώρο του πολιτισμού, του σύγχρονου πολιτισμού. Και επίσης ότι γίνεται σε ένα χώρο, δεν γίνεται στο σπίτι της Κύπρου, γιατί εδώ φιλοξενούμε την έκθεση «Φαντασιακή χώρη», και γίνεται σε ένα νεοκλασικό, στην γωνία Βύσης και Όλου. Ένας πολύ ωραίος χώρος. Θα είναι για ένα μήνα περίπου ανοιχτή στο κοινό, 5 με 9 τα απογεύματα, και νομίζω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Mm-hmm. Να πούμε και για αυτήν τώρα όμως, για τους φαντασιακούς χώρους, έτσι δεν είναι, που είναι και να πολύ πούμε, αλλά νομίζω θα έχετε την ευκαιρία να μιλήσετε με τον κύριο Πανταζή, ο οποίος είναι ένας νέος άνθρωπος ιστορικός της τέχνης και αυτός επιμελητής. Τον οποίο είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία με πολύ καλούς καλλιτέχνες, που νομίζω καλύτερα να σας τα πει ο ίδιος. Εμείς με χαρά την οργανώσαμε και τη φιλοξενούμε. Και μάλιστα σε αυτή την έκθεση είχαμε και τη στήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Φί Κωστοπούλου. Μάλιστα. Ποιες άλλες εκθέσεις είναι προγραμματισμένες ή άλλα δρόμενα πολιτιστικά είναι προγραμματισμένα για το 2017? Πάρα πολλά. Σας τα λέω από θεατρικά αναλόγια. Κάτι είναι μια καινοτομία στο σπίτι της Κύπρου. Εδώ ξεκινήσαμε το 2013-2014 να κάνουμε κάποια θεατρικά αναλόγια με νέους κυρίως ηθοποιούς, με σκηνοθετικές επιμέλειες, ένα οργανωμένο σύνολο. Και φέτος για πρώτη φορά το σπίτι της Κύπρου έχει και μια παραγωγή στο Φεστιβάλ Αθηνών με ένα κείμενο του λαϊκού ποιητή της Κύπρου Παύλου Λιασίδη και είναι σε έμετρο 15-σύλλαβο, στην Κυπριακή διάλεκτο. Εγώ είχα τη χαρά να δω την παράσταση. Είναι μια υποδειγματική παράσταση σε σκηνοθεσία του Νίκου Χατζόπουλου, με 5 νέους ηθοποιούς. Κυπρίους βέβαια, γιατί η διάλεκτος είναι τέτοια. Είναι για μένα μια υποδειγματική παράσταση. Οι ηθοποιοί είναι νέα παιδιά, είναι ο Δημήτρης Αντωνίου, η Άνδρη Θεοδότου, η Μαρίνα Αργυρίδου, ο Κλήτος Κομωδίκης και ο Γιώργης Τσουρής. Και κάνουν ένα πολύ καλό σύνολο με μουσική live, με πιάνο και διάφορα κρουστά,
από τον Σταύρο Λάντσια, ο οποίος είναι πολύ γνωστός στο χώρο. Αυτά για το θέατρο και προγραμματίζουμε και κάποια. Έχουμε την εβδομάδα Κυπριακού Θεατρικού Έργου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης τον Οκτώβριο, σε ό,τι αφορά το θέατρο. Η επόμενη μας έκθεση εδώ στους χώρους μας είναι μια έκθεση φωτογραφίας ενός Κύπριου φωτογράφου, του κυρίου Τσαγκαρίδη, και λέγεται «Παγωμένη Λευκωσία» από το 1974. Και μετά το φθινόπωρο έχουμε μια έκθεση με 4 γυναίκες καλλιτέχνηδες, που επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα κάνουμε, προγραμματίζουμε μια έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη με νέους Κύπριους καλλιτέχνες. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Και έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση από το φωτογραφικό αρχείο του Νίκου Κεσανλή, του αείμνης του Νίκου Κεσανλή, με θέμα Αμούρ, που είναι οι φωτογραφίες του αρχείου του που αφορούν τη Χρύσα, τη σύζυγό του, η οποία έφυγε και αυτή μετά από ένα χρόνο, αφού έφυγε ο Νίκος ο Κεσανλής. Αυτά για τα εικαστικά. Και κάνουμε πάρα πολλά άλλα, παρουσιάσεις βιβλίων, διαλέξεις. Έχουμε μια πολύ καλή σειρά με την εταιρεία μελέτης έργου Ιωάννη Καποδίστρια. Μιλήσαμε πρώτα για τον Καποδίστρια την πρώτη χρονιά. Στη δεύτερη σεζόν μιλάμε για το με καθηγητές πανεπιστημίου, έρχονται εδώ για διαλέξεις και συζήτηση, για την προεπαναστατική και την επαναστατική περίοδο της Ελλάδας το 19ο. Πολύ ενδιαφέρουσα σειρά και έχει και μεγάλη ανταπόκριση. Κάνουμε μουσικές βραδιές, με κλασική μουσική, με σύγχρονη, ποιητικές βραδιές, όλα. Τα πάντα. Να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο, ναι. Και... Και να σας πω και κάτι, ότι εγώ οφείλω ευχαριστίες. Θα πρέπει σε αυτά να ευχαριστώ πάντα τη στήριξη του πρέσβη μας, του κυρίου Κενεβέζου, ο οποίος δεν είναι στην Αθήνα, γι' αυτό και δεν είναι μαζί μας, και ο οποίος στηρίζει το έργο του, έτσι, στεναρά το έργο του Σπιτιού της Κύπρου, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, προφανώς, της Κύπρου και τις πολιτιστικές υπηρεσίες στις οποίες ανήκουμε, και την Εταιρεία Φίλων του Κυπριακού Πολιτιστικού Κέντρου, το Σπίτι της Κύπρου, έτσι ονομάζεται, η οποία μας στηρίζει πολύ σταθερά, αμέριστα, ναι. Και σταθερά. Τους χαιρετισμούς μας και εμάς και τις ευχαριστίες μας και στον Πρέσ, βεβαίως, κάποια άλλη φορά θα τον... Ναι, νομίζω ότι κάποια άλλη στιγμή θα μπορέσετε να μιλήσετε μαζί του και να... Μια πολύ ωραία συνέντευξη. Και να ευχαριστήσω και εσάς για την πρωτοβουλία και το ότι επιλέξατε το Σπίτι της Κύπρου να κάνετε αυτή τη σημερινή σας, το σημερινό σας γύρισμα με τους ανθρώπους του πολιτισμού. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Να μιλήσουμε λίγο και με τον επιμελητή της έκθεσης «Φαντασιακοί χώροι» εδώ στο Σπίτι της Κύπρου, που φιλοξενεί το Σπίτι της Κύπρου, λοιπόν, αυτή είναι η πολύ ωραία έκθεση. Είναι ο κύριος Στρατής Πανταζής. Καλησπέρα. Να πω δύο κουβέντες, τουλάχιστον κάποια περίληψη που υπάρχει και εδώ ενηρτημένη. Στην έκθεση «Φαντασιακοί χώροι», ο θεατής καλείται να εισχωρήσει στον κόσμο του καλλιτέχνη και να αντιληφθεί ότι η εικόνα ή το περιβάλλον που δημιουργεί δεν αποτελεί, όπως αναφέρει και ο Γάλλος φιλόσοφος Γκαστόν Μπασελάχ στο βιβλίο «Την ποιητική του χώρου», μια απλή αντικατάσταση μιας πραγματικότητας που έχουν συλλάβει αισθήσεις του. Να μην εκλάβει το έργο σε ένα αντικείμενο ή ένα υποκατάστατο αντικειμένου, αλλά να το βιώσει ως μια ξεχωριστή πραγματικότητα, ένα χώρο της φαντασίας του. Οπότε το κάθε έργο ή δημιουργημένο περιβάλλον αποτελεί τον προσωπικό χώρο που κατέχει και υπερασπίζει το δημιουργός του, όπως το συνθέτει η φαντασία του, γοητευτικό και βιωμένο ως προς τη θετικότητά του. Είναι ο χώρος όπου κατοικεί ένα μέρος ψυχής του. Είναι αλήθεια αυτό. Το παρατήρησα. Αυτό είναι το θέμα που ήθελα να αναπτύξω, γιατί ο κάθε καλλιτέχνης έχει δημιουργεί το δικό του χώρο, το δικό του περιβάλλον. Και οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στην έκθεση είναι η Ρένα Ιπαπασπύρου, ο Ζάφος Οξαγοράρης, ο Γιάννης Βαρελάς, ο Ανδρέας Σάβα, ο μόνος Κύπριος κιόλας, ο Νίκος Παπαδόπουλος, η Ευσεβία Μιχαηλίδου, η Νίνα Ιπαπά, η Ελένη Λύρα, ο Παντελής Χανδρής και ο Ηλίας Παπαηλιάκης. Και αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον, που
συμπέρανα και από τις συζητήσεις μας και από τα έργα, είναι ότι τελικά ο καλλιτέχνης δεν δημιουργεί όπως ζει, αλλά τελικά ζει όπως δημιουργεί. Η έκθεση έως πότε θα κρατήσει? Θα κρατήσει ως τις 23 Ιουνίου και είχαμε τη στήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστόπουλου και ελπίζουμε να μπορέσουμε να την πάμε κι αλλού. Ωραία. Σας ευχαριστώ. Και εγώ εύχομαι το καλύτερο, λοιπόν. Καλό τάξιδα όλα τα έργα. Η σημερινή μας πρόταση είναι για την εικαστικό Αγγέλα Καράλη. 81 χρόνια απουσίας, Λόρκα. Στην The Port Gallery, νεοφή του Βάμβα 5 Κολονάκη, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Θερβάντες Αθηνών και με την αιγίδα της Πρεσβείας της Ισπανίας, εγκαινιάζεται την Παρασκευή 9 Ιουνίου και ώρες 8 με 11 η ομαδική έκθεση ζωγραφικής και εκλεπτικής με θέμα 81 χρόνια απουσίας, Λόρκα, αφιερωμένη στην συμπλήρωση 81 χρόνων από το θάνατο του Ισπανού ποιητή και δραματουργού Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Την έκθεση επιμελείται ο ιστορικός τέχνης και ερευνητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνος Βαφιάδης. Η έκθεση διαρκεί έως την 5η 29 Ιουνίου 2017. Η Αγγέλα Καράλη μεγάλωσε στο Μόναχο της Γερμανίας, όπου πήρε μαθήματα ζωγραφικής από τους ζωγράφους Ρομάν Μπαχμουάρ και Ότο Βόλκερ. Σπούδασε γραφικές τέχνες στη σχολή Μπλόχερερ του Μονάχου. Στην Ελλάδα συνέχισε μαθήματα ζωγραφικής με τον ζωγράφο Πέτρο Κουφοβασίλη και έπειτα σπούδασε ζωγραφική στην Ανατολική Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών με καθηγητή τον Τριαντάφυλλο Πατρασκίδη, από την οποία αποφύτησε με άριστα. Επίσης παρακολούθησε στην Ανατολική Σχολή Καλών Τεχνών μαθήματα γλυπτικής με τον καθηγητή Νίκο Τρανό και ξυλογλυπτικής με τον καθηγητή Δημήτρη Βάρουσο. Ήταν οργανωτικό μέλος και συμμετείχε στην έκθεση «Εικόνα Χώρος Δράση 2» το 2008 στην Τεχνόπολη Γκάζη, Αθήνα. Τον Ιούλιο του 2008 επιλέγεται για να συμμετέχει στην έκθεση του Δήμου Ιού «9 γυναίκες συνομιλούν με το περιβάλλον» Ομήρια 2008, καθηγήτρια στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση. Η δουλειά της έχει παρουσιαστεί από τις εφημερίδες Αυγή και Αξία, ενώ είναι μέλος του ΕΕΤΕ. Ατομικές εκθέσεις έχουν γίνει τον Ιανουάριο του 1995 στο Μόναχο, στο Ατελιέ Χάους, τον Ιούνιο 2009 στο Δανέζικο Ινστιτούτο στην Αθήνα, τον Απρίλιο του 2011 στην αίθουσα τέχνης Art Zone 42 Light Spirit στην Αθήνα και τον Ιούλιο 2013 Villa More, Im Licht der Krise, στο Φως της Βρύσης, Μόναχο, κείμενο Λίδα Καζαντζάκη. Ενώ ομαδικές έχουν γίνει από το 1994 στο 2017 σε διάφορα ατελιέ, μεταξύ των οποίων η αίθουσα τέχνης Art Zone 42, το Starting Point, αντίσταση τώρα στην Πινακοθήκη Δήμου Αθηνών τον Οκτώβριο του 2014, πρόληψη μέσα από την τέχνη της Σωτήρης Φέλιος Collection τον Οκτώβριο του 2016, τον Απρίλιο του 2011 το Ρίζα 10 στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη και πολλά άλλα. Το Φεβρουάριο του 2017 ήταν ξυπνά του σώματος η μνήμη, εικαστικές αναζητήσεις στην Αθήνα, ενώ τον Ιούνιο του 2017 πρόκειται λοιπόν για το εικαστικό αυτό αφιέρωμα στο Λόρκα 81 χρόνια απουσίας Depot Art Gallery. Στην έκθεση, 43 σύγχρονοι εικαστικοί ερμηνεύουν τη ζωή, το έργο και το θάνατο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Ο δόκτωρ ιστορίας τέχνης και εικαστικός Κωνσταντίνος Βαφιάδης σημειώνει: 8 δεκαετίες μετά από τη στιγερή δολοφονία του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, εμπνευσμένοι οι Έλληνες εικαστικοί σπέβδουν να αποτίσουν ευλαβικά φόρο τιμής στον πλέον σημαντικό Ισπανό δραματουργό, στον κορυφαίο και ασυμβίβαστο εχθρό του λογοτεχνικού κομφορμισμού του 20ου αιώνα. 43 έργα ζωγραφικής και πλαστικής επιχειρούν να ερμηνεύσουν και ταυτόχρονα για να συνθέσουν το όραμα του μεγάλου ερωτικού ποιητή, τη βαθιά του πίστη στην επανάσταση των συναισθημάτων και στην αλήθεια που μόνον αυτά μπορούν να βεβαιώσουν. Και τούτο όχι έναντι του οφειλόμενου σεβασμού, αλλά γιατί το άσπυλο και άταφο του σώμα και η βιαιοθάνατη εφηβική ψυχή του αναζητά διαρκώς και απαιτεί δικαίωση. Απαιτεί την αμεσότητα της έμπνευσης, απαιτεί την δροσερή άβρα της αλήθειας, απαιτεί τέλος την υπαρξιακή μας αποκατάσταση, το δίκιο και τον έρωτα. Στα αιτήματα αυτά ανταποκρίνονται πλήρως τα έργα της παρούσας έκθεσης, τα οποία φιλοδοξούν να διερευνήσουν τον βίο και τις πράξεις του Λόρκα σε μια προσπάθεια ανάπλασης της ωραίας του μορφής εντός της εθάλης του σύγχρονου αυτοαναλωτικού πολιτισμού.
Ορισμένα έργα συνιστούν εικαστικές διασκευές του δραματικού και ποιητικού του έργου. Άλλα πάλι επιζητούν να ξαναπιάσουν τον μύθο των σκέψεών του προκειμένου να φωτίσουν την οδυνηρή μας πραγματικότητα. Άλλα τέλος, λιγότερα αυτά, αρνούνται να αποδεχθούν ως δεδομένη όχι τόσο την απουσία του ποιητή, αλλά το θάνατο των σκέψεών του από τον κυρίαρχο σήμερα λόγω εξουσίας. Η Αγγέλα Καράλη συμμετέχει στην τρίτη δράση της εικαστικής πλατφόρμας Restart, που σηματοδοτεί τις εικαστικές εξελίξεις της θερινής περίοδου για το 2017. Ενοποιεί χώρους πολιτισμού της Αθήνας και των ελληνικών νησιών μέσω της ανάπτυξης καλλιτεχνικής δραστηριότητας, παρουσιάζοντας εκθέσεις ζωγραφικής, γλυπτικής, βιντεοπροβολές και εγκαταστάσεις από διακεκριμένους Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες. Η γλύπτρια Κέλλη, Art Director του εναλλακτικού χώρου τέχνης The Loft, συντονίζει την πλατφόρμα, υποσχόμενη μια ακόμη άρτια διοργάνωση στη βάση ενός εικαστικού διαλόγου μεταξύ σύγχρονων δημιουργών. Η πλατφόρμα αυτή αναπτύσσεται σε Σαντορίνη, Ρόδο και Αθήνα. Η έκθεση Think of Me είναι η τρίτη κατά σειρά έκθεση που θα εγκαινιαστεί στις 26 Αυγούστου και θα διαρκέσει ως τα τέλη Οκτωβρίου 2017 στην Aqua Gallery τις ολοκένουργιες εγκαταστάσεις της στο λόμπι του ξενοδοχείου Art Hotel στον πύργο Σαντορίνης. Σε αυτή την έκθεση συμμετέχουν 25 εικαστικοί, μεταξύ των οποίων και η Αγγέλα Καράλη. Σήμερα έχουμε καλεσμένη την κυρία Ταμάρα Τομπάλα από τη Μολδαβία, εικαστικό, η οποία μένει πολλά χρόνια στην Ελλάδα από ό,τι μας έχει εξηγήσει. Συμμετέχει σε πολλές εκθέσεις καλλιτεχνικές και ασχολείται περισσότερο και με την βυζαντινή αρχαιογραφία, την οποία ανακάλυψε πρόσφατα ερχόμενη εδώ, έτσι δεν είναι? Ναι. Θέλετε να μας πείτε έτσι κάποια πράγματα για εσάς? Από μικρή, δηλαδή σε παιδική ηλικία, ο μπαμπάς μου έχει προσέξει κάτι έχω σχέση με τη ζωγραφική. Γιατί ο ίδιος τους άρεσε πολύ και έτσι, ας πούμε, όλο το χρόνο μου πόσο μπορούσα έχω αφαιρέσει στη ζωγραφική διακόσμηση και όταν έχω έρθει εδώ στην Ελλάδα έχω μάθει και αγιογραφία. Μας είπατε ότι όταν ήρθατε εδώ μπορεί να αντιμετωπίσατε όπως κάθε καινούριος άνθρωπος σε ξένη χώρα κάποιες δυσκολίες και αποτανθήκατε στο Θεό. Ναι. Εκεί ανακαλύψατε τη δύναμη και σκεφτήκατε την αγιογραφία, έτσι δεν είναι? Ναι. Πώς συνδέονται τώρα η ζωγραφική, η αγιογραφία, το στοιχείο της Μολδαβίας και η Ελλάδα σε εσάς? Ο άνθρωπος μάλλον αν έχει μέσα του θέληση, αγάπη και ταλέντο, ένα ποσοστό, δεν τα έλεγα πολύ, και πολλές δυνατότητες, η θέληση, θα το συνηθίσει, θα κάνει αυτό που αγαπάει πολύ, τα καταφέρει. Ναι, έτσι πιστεύω. Εσείς ασχολείστε τώρα εθελοντικά με όλο αυτό, έτσι δεν είναι? Ναι, περισσότερα γιατί, κοιτάξτε... Σαν έκφραση αγάπης, σαν έκφραση αγάπη, αυτά που νιώθετε. Αυτό που νιώθω. Δηλαδή, όταν δημιουργώ, ζω. Και όταν ζω, δημιουργώ με μια Γι' αυτό λέξη. Και κάνετε και φιλανθρωπικές δράσεις, έτσι δεν είναι? Συμμετέχετε στις φιλανθρωπικές δράσεις. Να. Πάντα με το στοιχείο της αγιογραφίας ή οποιοδήποτε καλλιτεχνικό? Όχι, όχι, διάφορα. Μάλιστα, πρόσφατα έχω κάνει διακόσμηση σε δύο θεατρικές παραστάσεις. Πολύ ωραία. Το 26 Μαρτίου, δηλαδή η γιορτή της Ελλάδας που Πανάσταση, πότε ήταν εδώ στην Ελλάδα, 25 Μαρτίου. Άλλη ήταν η πρωτοχρονιά. Συμμετέχω στο Σύλλογο Έλληνο-Μολδαβίσκο εδώ που είναι στην Ελλάδα, Αλέξανδρος Υψηλάντης, και πάλι και εκεί συμμετέχουμε διάφορα διακόσμηση ή στο παιδικά τμήμα όταν έχουν ανάγκη. Στο Σύλλογο Άγιος Φιλαρέτος, στο εργαστήριο που είναι περισσότερα με αγιογραφίες, βέβαια, εκεί. Δεν διδάσκετε εσείς αγιογραφίες, απλά εκθέτετε τα έργα σας. Εκεί βοηθάω και μέσα σε αυτό μαθαίνω κι εγώ.
Α, μαθαίνετε κι εσείς. Ναι, γιατί αγιογραφία, όπως ζεις, τόσο μαθαίνεις. Θα συμμετάσχετε τώρα στην 22η έκθεση Εκκλησιαστικής Τέχνης Ορθοδοξία, ναι, που θα γίνει από τις 28 στις 30 Μαΐου στη Hellexpo στη Θεσσαλονίκη με έργα σας. Ναι. Να δούμε τι χρώματα χρησιμοποιείτε, ποια πρόσωπα σας συγκινούν περισσότερο, τι θέματα και τι μηνύματα θέλετε να περάσετε προς τα έξω. Ποιο, ας πούμε, πρόσωπο σας συγκινεί περισσότερο και θέλετε να δείξετε. Το Ιησούς Χριστός πάντα είναι και την Παναγία, βέβαια. Και μετά όλοι οι Άγιοι, δηλαδή Άγιο Παρασκευή, θα το έχω στην έκθεση. Μετά διάφορα πιο μικρά, ας πούμε, σαν Άγιος Χαραλάμπος, πάλι το έχω δυναμία, Άγιος Λουκάς, επειδή είναι γιατρός και αγιογράφος και κάτι ένας, ό,τι αγαπάει και έχει δυνατότητες και το ανοίγουν κάπου πόρτες. Γιατί και πολλές φορές ο άνθρωπος, όταν αγαπάει, προσπαθεί να πάρει, δηλαδή να χτυπήσει τις πόρτες, όμως πρέπει να το συνηθίσει. Γιατί κάποια στιγμή θα το ανοίξουν οι πόρτες, σίγουρα. Τα χρώματα που χρησιμοποιείτε? Τέμπερα, ακριλικές. Είναι και τα καφέ χρώματα και τα άσπρα. Ενώ το χρώμα που χρησιμοποιείτε στο πρόσωπο, συνήθως καφέ, άσπρο και... Ναι, αυτά υπάρχουν οι δύο σχολές εδώ στην Ελλάδα, που είναι κριτική και μακεδονική. Αυτά αναλόγως τότε τι σε τραβάει περισσότερα. Γιατί καμιά φορά ξεκινάς, λες, θα το κάνω στο στυλ μακεδονικό και μετά ανακαλύψεις... Αλλάζεις και το κάνεις τα πληθυντικά. Ναι, γιατί είναι δύσκολο να το κρατάς. Γιατί μόνο οι αγιογράφοι που δουλεύουν μάλλον συνέχεια δεν έχουν. Εγώ όπως μια διακόσμηση, μια αγιογραφία, μια ζωγραφική, λίγο απομακρύνουμε. Δεν είμαι τελείως σε αυτό το τομέα. Σε αυτό. Να. Κάποιες άλλες παραστάσεις που θα κοιτάξετε να τις κοσμήσετε με έργα σας, εκτός από την αγιογραφία, έχετε κάποιες στο μέλλον επιλέξει, σας έχουν προτείνει? Ναι, θέλω ατομική έκθεση. Ατομική έκθεση να κάνετε, ναι. Και έχω βάλει στόχους, θα το κάνω στη Μήλο, που έχω δώσει υποσκέψη σε μία εκκλησία που ξεκίνησα. Αυτό το... Λέω και σε κάποια θεατρική παράσταση. Αυτό, ναι, όταν... Αν σου ζητηθεί. Όχι, κοιτάξτε, εδώ συμμετοχή παίρνω παιδί, θέλω. Δεν είναι κάτι, τώρα δυσκολεύει ο κόσμος τα πλέον. Και εγώ απλώς κάνω παιδί, θέλω και μ' αρέσει. Μάλιστα. Αν χρειαστεί δηλαδή και σας ζητήσουν εθελοντικά, το βοηθήσετε. Ναι, αυτό, ναι. Πολύ ωραία. Ωραία. Να είστε καλά, καλή δύναμη και στην έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ. Να πάνε πολύ καλά τα έργα σας και καλή δύναμη σε αυτά που κάνετε. Ευχαριστώ πάρα Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά. Εντάξει. Το ανάδειξο παρουσιάζει την ποιήση στις Ράγες. Ένα ξεχωριστό γεγονός που έλαβε χώρα το πρωινό της Κυριακής 11 Ιουνίου. Δεν έχει ξανασυμβεί κάτι ανάλογο στην Ελλάδα. Πρόκειται για την ποιήση στις Ράγες. Ποιητές από πολλές περιοχές της Μακεδονίας ξεκίνησαν με τρένο από τη Θεσσαλονίκη και το πλατή Μαθίας με τελικό σταθμό το σιδηροδρομικό σταθμό της Κατερίνης. Στην αμαξοστοιχεία 55 Intercity επιβιβάστηκαν ποιητές από διάφορες πόλεις όπως τη Θεσσαλονίκη, τα Γιαννιτσά, την Αριδαία, την Άουσα, την Έδεσα και τις Σέρες και έφτασαν στο σταθμό της Κατερίνης όπου τους υποδέχτηκε ο οικοδεσπότης η Ένωση Συγγραφέων Νομού Πειραιάς σε μια ιδιαίτερα ζεστή εκδήλωση. Αρκετή ώρα πριν επιβιβαστούν οι ποιητές στο τρένο, στους σταθμούς Θεσσαλονίκης και του Πλατέως, διάβασαν ποιησή τους έξω στις Ράγες. Κατά την επιβίβασή τους στην αμαξοστοιχεία, το ραντεβού των ποιητών ήταν μέσα στο κηλικείο του τρένου. Καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, οι ποιητές διάβασαν ποιησή τους και χειροκροτήθηκαν τους ταξιδιώτες. Μια μεγάλη και ξεχωριστή γιορτή της ποιησης. Η ιδέα ήταν γέννημα της ποιήτριας Μαρίας Ποπιώση, την οποία κατάφερε και υλοποίησε, δίνοντας την ευκαιρία στους ποιητές να βρεθούν στις Ράγες, απαγγέλλοντας και ανυψώνοντας ακόμη περισσότερο το πνεύμα. Η ποίηση ανέβηκε στο τρένο, ταξιδεύοντας στις Ράγες, έχοντας το βλέμμα στραμμένο στην ολότητα και στο συλλογικό «Γίγνεσθε».
Οι λογοτέχνες ως στυλοβάτες του πνεύματος επιβιβάστηκαν από τη Θεσσαλονίκη με διάμεσο σταθμό το πλατή για να καταλήξουν στην Κατερίνα όπου τους περιμέναν οι ομότεχνοί τους από την Πιερία. Η ποίηση λοιπόν ταξίδεψε στις Ράγες, ακούστηκαν έξω στους σταθμούς και μέσα στα μαξοστοιχεία 55 και φτάνοντας στην Κατερίνη πρόσφερε όχι κλαδί ελιάς αλλά τα δώρα της. Βιβλία στους οικοδεσπότες της Κατερίνης, στην εξαιρετική δημιουργική και φιλόξενη Ένωση Συγγραφέων Πιερίας. Προετοιμάστηκε μια μεγάλη εκστρατεία ποιητών που συμμετείχε από πολλές πόλεις σε αυτό το μοναδικό γεγονός με μεγάλο ενθουσιασμό. Τους ποιητές συνόδεψαν καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Η πρέσβυρα Ειρήνης, Ελλάδα-Σουηδία, ποιήτρια και δημοσιογράφος κυρία Ράνια Αγγελακούδη. Από την Ένωση Τεχνών Ελλάδας, Ηλένα Σερδαρίδου. Το Ράφι της Αγάπης από τη Θεσσαλονίκη, ο Σύλλογος Φίλων του Βιβλίου Νομού Πέλλας. Στον κατάμεστο σταθμό των τρένων της Κατερίνης πραγματοποιήθηκε η μεγάλη γιορτή που διοργανώθηκε λοιπόν από την Ένωση Συγγραφέων Πιερίας. Η εκδήλωση ξεκίνησε με τα υπέροχα μουσικά ακούσματα από τη χοροδία Ολύμπια Οδή, κατόπιν προλόγησε απευθύνοντας χαιρετισμό πρόεδρος Ένωσης Συγγραφέων Πιερίας Ευγένιος Παπαδόπουλος και ακολούθησαν απαγγελίες από τους ποιητές, οι οποίοι επιβεβαίωσαν την έννοια της ενότητας, της συλλογικότητας με σεβασμό προς την τέχνη που υπηρετούν, δίνοντας ηχηρό παρόν. Η εκδήλωση διανθίστηκε μουσικά από δύο νέους αξιόλογους καλλιτέχνες, τη Λέλα Καραγιανίδου και τον Δημήτρη Παρθενίδη. Οι ποιητές αναχώρησαν με τις καλύτερες εντυπώσεις από την άριστη φιλοξενία και διοργάνωση, εκφράζοντας την πρόθεση να επαναλάβουν αυτήν την όμορφη ποιητική διαδρομή. Η ποίηση στις Ράγες είναι έτοιμη για νέους προορισμούς. Οι ποιητές αντιστέκονται στην κρίση με ποίηση.